Γεια χαρά σε όλες και όλους, άλλο ένα πακιά αισθάρισπη εδώ από το φύλαθλο προς το φύλαθλο με σχόλια για τον Ολυμπιακό, αν και εφόσον σας αρέσει αυτή η φάση που γίνεται εδώ στο κανάλι είτε με τα σχόλια αυτά τα αθλητικά που είναι όσο αντικειμενικά και αμερόληπτα γίνεται άλλη μια άποψη από έναν απλό φύλαθλο σαν και σένα, είτε τρομακτικές ιστορίες που έχουν μυστήριο και ενδιαφέροντες αφηγούμε είτε μουσική αυθόρμητη, χήμα, χωρίς πρόβες, χωρίς Προσοχή όμω, διότι είναι αυστηρό ακατάλληλα για γυναικόπαιδα και παράξενου. Επίση υπάρχει και στο κανάλι η αστρονομία, που ω επιστήμη θεωρώ ότι είναι εκπληκτική, και άρα μα συντριγκάρει όλε και όλου, θα έλεγα λίγο πολύ. Εμένα προσωπικά πολύ. Άρα μπορείτε και εσεί φυσικά να κάνετε εγγραφή, like, σχόλιο, κοινοποίηση, αλλά και το καμπανάκι μην ξεχάσετε να πατήσετε, εφόσον με το καλό. Κάνετε την εγγραφή έτσι ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για όσα θα ανεβαίνουν στη συνέχεια. Πάντα φρέσκο υλικό, καθημερινό και αφιλοκερδό. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ εκ των προτέρων, το εκτιμώ. Και ξεκινώντα να καλωσορίσω όσε και όσου ακούνε για πρώτη φορά και να στείλω και χαιρετίσματα σε εκείνε και εκείνου που ακούνε για πολλωστή φορά. Πραγματικά με τιμά, είμαστε εδώ όλε και όλοι για τον Ολυμπιακό μα. Να πούμε πέντε πράγματα, να ανταλλάξουμε απόψει, να πούμε τα πράγματα όπω είναι, με σωστή κριτική, δίκαιη κριτική. Α είναι και σκληρή, αλλά χωρί να υπερβαίνουμε τα όρια. Δηλαδή, χωρί ύβρι, χωρί χαρακτηρισμού, προσβολέ, εξυπνάδε κτλ. Τώρα, όσον αφορά τον Ολυμπιακό μα, στον οποίο ο Ολυμπιακό μα εστιάζουμε, παρόλα αυτά υπάρχουν και ακροάτιε και ακροατέ άλλων ομάδων, ευπρόσδεκτε και ευπρόσδεκτοι είναι, αρκεί να μην προκαλούν και να μην έτσι, βρίζουν όπω είπαμε. Όπω και εμεί δεν προκαλούμε, εφόσον δεν προκληθούμε. Αλλή μόνο. Έχουμε τώρα το θέμα αυτό με την τιμωρία των 15 ημερών των Μαρινάκη και Καραπαπά, δηλαδή ο πρόεδρος και ένας εκ των αντιπροέδρων. Εντάξει, τώρα θα βάλουμε τη γάτα μας να κλάψει, πώς το λένε. Και τι έγινε. Ας εστιάσουμε εννοείται περισσότερο στα αγωνιστικά. Στα οποία αγωνιστικά δυστυχώ ελαίω τραυματισμών αλλά και ελαίω τιμωριών από κάρτες. Ενδέχεται ο Ολυμπιακός σε αυτή τη δύσκολη συνέχεια που έχει, που είναι όλα τα παιχνίδια ζωή θάνατο, να κατέβει με κέντρο, α πούμε, για παράδειγμα, χωρί του δύο βασικού. Δηλαδή, τον εικονιζόμενο, τον Γιάννε αλλά ακόμη και τον Ινμπαμχουάν. Και επίση, λόγω του ότι δεν έγινε ο αγώνα Ολυμπιακό ΑΕΚ για το κύπελο, η τιμωρία του Σοκράτη του Παπασταθόπουλου πάει και για λεβαδιακό, αλλά και για ΑΕΚ εκτό έδρα για το πρωτάθλημα. Όπερ σημαίνει ότι χάνει αυτά τα δύο παιχνίδια. Όπερ σημαίνει ότι εκεί δίδυμο, φαντάζομαι και θέλω να πιστεύω, θα είναι το μπα ντόι. Ντόι μπα. Αυτού θα βάλει κύριε Μίτσελ να δέσουνε. Τώρα λέει γίνεται καλά και ο Ρέτσο. Ναι, επανέρχεται, κάνει κανονικά προπόνηση. Και τι έγινε. Δεν κάνει τώρα, ε, εντάξει. Δηλαδή αυτό το πράγμα το βλέπουν οι 9 στου 10 φίλοι από φίλε και φίλοι του Ολυμπιακού. Και αυτό ο ένα εκ των 10 παίζει να είναι και κανένα συγγενή του ή να έχει άλλα συμφέροντα. Να λέει τώρα ότι ο Ρέτσο είναι, πώς το λένε, επίπεδο Ολυμπιακού τώρα λόγω τραυματισμών. Δεν είναι ο ίδιο Ρέτσο με αυτόν που ήταν πιτσιρικάς όπου και δικαίω πωλήθηκε με 20 εκατομμύρια στην Bayer Leverkusen. Οπότε αυτά πρέπει να τα αναλογιστούμε. Θε, α πούμε, να προστατέψει έναν εκ των δύο ή ξέρω εγώ. Μπάει ειδικά ντόι, πε εντάξει, με το λεβαδιακό το ρισκάρι, και πάλι όμω βλέπει, όποτε έχει βάλει το Ρέτσο, δεν σου έχει πάει καλά. Μόνο με το λεβαδιακό εκτό έδρα είχε πάει καλά. Τώρα όμω καίγεται και αυτό. Για βαθμού, ε βέβαια. Σου λέει η σωτηρία. Να σωθεί. Να παραμείνει στην αλφα-εθνική. Πώ τη λένε τώρα, σου πολύ γένα. Θα δώσουν το 200%. Άσε που εκεί ο ιδιοκτήτη είναι και πολύ καλό φίλο με αυτόν του Παναθναϊκού. Να τα λέμε αυτά. Αυτά τα ξέρουν και οι πέτρε τώρα για τον κομπότη. Έλα τώρα. Όπω και ο ιδιοκτήτη του Όφη με τη ΣΑΕΚ. Όπω και του Ιωνικού τώρα με τον Ολυμπιακό. Που και πάλι είδες, δεν έχει να λέει κάτι. Αυτέ οι ομάδε, οι αντίπαλοι μα του Ολυμπιακού μα έχουν πολύ τακίμιασμα εκεί με πολλέ ομάδε. Ε, ναι, βοηθάει και αυτό στο πρωτάθλημα. Να εξασφαλίζουν έξι βαθμού με αυτού του μικρομεσαίου. Γι' αυτό εξ αρχή δεν ήθελα το βόλο να περάσει τα playoffs, να προκριθεί με τίποτα. Ε, ναι, τώρα να περάσει αέρα ο άλλο και εγώ να τα δώσω όλα. Δεν είναι δίκαιο. Είναι δίκαιο αυτό το πράγμα. Λόγω του Δημάρχου. Δεν είναι. Τώρα για το κέντρο μα, τι να κάνει ξέρω εγώ, λόγω τη απουσία του Εμβιλά. Ο οποίο Εμβιλά, ξαναλέω, εικονιζόμενο. Ναι, μεν δεν είστε καλύτερα, το οπωσδήποτε. Δεν είναι και σε επάλξει του. Πεσμένο αρκετά φέτο. Πάντω, τελευταίο παιχνίδι με τον Παναθναϊκό έκανε ωραία πράγματα. Θα μου πει κανεί τώρα, έσβησε τον Μπερνάρ, ο οποίο μπερνάνε πεσμένο τελευταία, ντεφορμέ. Εντάξει και πάλι. Έκανε καλό παιχνίδι, εξαιρετικό. Και γενικά δεν του είχε ανανεωθεί και το συμβόλαιό του ακόμη, μέχρι στιγμή. Που νομίζω δεν θα ήταν και πολύ δύσκολο. Λόγω τη καλή σχέση που έχει και με Ανοιγκό. Αν και σίγουρα θα έλεγα ότι ο κόσμο του Ολυμπιακού δεν θα ήθελε να τραβήξει για πολύ αυτό, να γίνουν καψόνια του παιδιού όπω γίνανε με τον Ελαραμπή πέρυσι, το καλοκαίρι αντίστοιχα. Βασικά, πιο καλοκαίρι, από το χειμώνα μέχρι και το καλοκαίρι. Λοιπόν, για μένα τον κρατά, έτσι, προ τα εκεί τίνω. Όχι ότι είμαι και πολύ ζεστό, αλλά και πάλι τίνω προ τα εκεί, διότι βλέπει, έχει εμπειρία, μπορεί να βοηθήσει, άμα δεν τον γε κιόλα. Θα σου κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι ταχύ, το ξέρουμε αυτό, εντάξει, φαίνεται, αλλά σου νοικοκυρεύει το παιχνίδι. Θα τον παντρέψει, ωραία. Θα φέρει έναν άλλον, α το σαν μασέκου τώρα. Θα φέρει έναν δικό σου, αγορασμένο ή έστω ελεύθερο που θα έχει μείνει από ομάδα, γιατί τέτοιο φαίνει συνήθω, δυστυχώ. Θα πει τώρα, εντάξει, εγώ τα βάζω τα λεφτά και εσύ, όχι. Εντάξει, επιλογή του είναι αυτό, θέλουν αυτό, μπορούν. Λοιπόν, φέρτε κάποιον, ε, όχι μέσω ατζέντιδων, ξέρω εγώ, για συμφέροντα και τέτοια ο οποίο να τσακίζει κόκαλα. Τρεχαντήρι όλα, να έχει στοιχεία που θα σε βοηθήσουν. Είναι νευραλγική θέση αυτή το εξάρι. Το Μαρόκο το είδε με τον αδερφό του Άμραμπατ. Το Σοφιάν. Ναι, ο άλλο είναι ο, ο Νορντίν, βέβαια. Μα φορέσαν τα γυαλιά εκεί πέρα. Στο παγκόσμιο. Και είναι και το άλλο. Να το σκεφτούμε λίγο. Έπρεπε από το καλοκαίρι να έχει φέρει ποιότητα. Να μην έχει τώρα τον Κασάμι να περιμένει ή ξέρω εγώ ακόμη και το Σαμασέκου, το Δανικό, που δεν ξέρει αν θα σου βγει. Και δεν έχει τα στοιχεία το Εμβιλά, έχει άλλα στοιχεία. Είναι πιο γρήγορο, χαίρομαι πολύ. Αλλά για παραγωγή ξέχασέτονε, ξέχασέτονε. Πώ έκανε γκολ εκεί πέρα, με στη λαμία. Πραγματικά μου έκανε τρομερή εντύπωση. Έτριβα τα μάτια μου και το Φαλτσό, ναι. Αλλά τώρα τι να σου πω, δεν είναι το ίδιο. Τι δίδυμο θα είσαι εκεί. Βλέπει το καλοκαίρι, αν έχει κάνει καλύτερε επιλογέ, τώρα θα σουνα κομπλέ, θα σου να εντάξει θα έχει το κεφάλι σου ήσυχο. Α πούμε, ο μπακαμπού, ξέρω εγώ, χτύπα ξύλο, πε. Και εντάξει, δεν το χτυπάω το ξύλο και πολύ ζεστά. Άμα μείνει εκτό, λόγω τραυματισμού, χτύπα ξύλο, εντάξει, εδώ ναι. ή και τιμωρία καρτών, τι θα κάνει. Πετά τον Ελαραμπή, μόνο του. Κατάλαβε, εσύ το κεφάλι σου ήσυχο. Στο κέντρο, τι κάνει όμω. Ποιο θα μπει εκεί, εσύ και εγώ, ο Κασάμι που δεν πρέπει να πεπατήσει. Μαζί με Σαμασέκου, τι να πω εγώ τώρα, πραγματικά. Εδώ και τον Αγκιμπού Καμαρά, ο οποίο τρέχει, έστω, θα μου πει τώρα ναι, ποιοτικό δεν είναι για Ολυμπιακό, το έδειξε. Το απέδειξε δυστυχώ. Αλλά εντάξει και πάλι. Χίλιε φορέ από ο Κασάμι, όπω είναι ο Κασάμι τώρα, τη σήμερα ημέρα. Ο παλιό Κασάμι, ναι, μαζί σου. Έστω και αργό, μπαλάρα όλα. Τώρα δεν είναι άφτιαχτο, πώ το λένε. Από το 20 και έπειτα πάει. Ήρθε ο κορονοϊό και του φύγει αυτού νου ο ρυθμό. Τι να πω. Τυχαία τον αφήσανε ελεύθερο εκεί στην Ελβετία, νομίζει. Μα αυτά τα πράγματα δεν βλέπει, ο ένα ελεύθερο ο Μπακαμπού, ο άλλο ο Κασάμι. Ο μόνο που έμεινε ελεύθερο λόγω πολέμου, όχι λόγω του ότι δεν είναι καλό, είναι ο Ενπαμχουάν. Στα ίσα. Και να σου πω στη χειρότερη, τώρα θα το πω έστω και. χωρί ενθουσιασμό. Α βάλει και τον Ανδρούτσο, στη φυσική του θέση, ο Χτάρι, βεβαίω. Τουλάχιστον ψιλοτρέχει, έτσι δεν είναι. Και προσπαθεί, έστω. Τι να βάλει εκεί, παιδάκι, μου μα λείψουν αυτοί οι δύο. Είδε με την A εκτό έδρα κατέβηκε με ξέρω εγώ, εντεκάδα λίγο έτσι αλλαγμένη και τα λοιπά και είδε το αποτέλεσμα να πούμε. Άστο. Είμαστε εμεί για τέτοια τώρα. Για πε μου. Έχουμε και τον Χάμε Ροδρίγε που λέει θέλει να αποφύγει τη θλάση. Ξέρω εγώ. Το θέμα είναι ότι από ό,τι φαίνεται δύσκολα θα παραμείνει και μετά το καλοκαίρι στον Ολυμπιακό. Δηλαδή τίνει προ το 51% το να φύγει και στο 49% το να μείνει τελικά. Έτσι μαθαίνω τώρα τέλο πάντων. Και έχουμε πλέον ω πιο ακριβό ποδοσφαιριστή στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο πλέον τον Κανό, ο οποίο ξεπέρασε τον Σαμασέκου. Του Σαμασέκου η αξία έπεσε, προφανώ. Αφού έχει φάει πάγκο εδώ στην Ελλάδα, ε, ναι. Πάντω τον που επέλεξε ο Παναγικό ω δανεικό από ο Χάφενχάιμ και μάλιστα τον αγόρασε η ΑΕΚ τώρα, τον απέκτησε, πώ το λένε. Ω δικό τη παίχτη, εντάξει. Χίλιε φορέ θα τον είχε πάρει παρά το Σαμασέκου. Αν και παίζει πιο μπροστά ο Κατσίνοβιτ, έτσι. Δεν είναι το ίδιο. Αλλά και πάλι. Πιο πολλά δίνει, πιο πολλά προσφέρει στην ομάδα του από ότι ο Σαμασέκου. Ψέματα είναι και αυτό. Όχι, δεν είναι ψέματα. Δε το. Φάτσα κάρτα. Φαίνεται αυτό πώ το λένε. Και που λε: Στα 12 εκατομμύρια είναι η αξία του Κανό, 26 ετών, και του Σαμασέκου στα 10. Του Χάμε είναι στα 9 εκατομμύρια, του Μασούρα στα 7,5 και του Πεμπιέλ έχει παραμείνει στα 6 εκατομμύρια, με τα οποία και τον αγοράσαμε. Ενώ από 1,5 εκατομμύριο έχουν βάλει σε τζολάκι και ντόιναμε. Αυτά βέβαια έτσι δεν είναι και απαραίτητα το να πολιθεί ο παίχτη με τόσα. Μπορεί και με πολύ λιγότερα, μπορεί και με πολύ περισσότερα, αντίστοιχα, αναλόγω. Ξέρει τώρα. Έχει πλάκα πάντω που έχει παραμείνει του Μασούρα στα 7,5 τόσο ψηλά, ε. Παρόλο που τρώει πάγκο κτλ. Τώρα όμω τα δύσκολα, εντάξει, ξέρουμε, δεν έχει καμία τεχνική κατάρτιση, αλλά μπορεί να βοηθήσει λόγω του στυλ παιχνιδιού του και των τρεξιμάτων, των μαρκαρισμάτων, έτσι. Όπω είμαστε τώρα, σαν Ολυμπιακό, άστα να πάνε. Οπωσδήποτε όλε και όλοι θα θέλαμε να είχαμε πιο ποιοτικού παίχτε αυτή τη στιγμή και να ήμασταν μπροστά κλασικά όπω τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά εντάξει, έχουν γίνει λάθη. Έχει αλλάξει το πράγμα έτσι από τότε που είχαμε σταθερότητα, με έναν προπονητή σταθερά εκεί, με ένα κλίμα καλύτερο και στα ποδητήρια, με μια διοίκηση η οποία έκανε πιο σωστέ κινήσει, έπεφτε και πιο πολύ μέσα. Τώρα συνήθω πέφτει έξω, βλέπει σε επιλογέ τη πλάκα, ιστορία, και δεν γίνεται πια να βλέπουμε να έρχονται παίχτε στον Ολυμπιακό οι οποίοι κάνουν για καταναγκαστικά έργα στην Πεντέλη, πάνω. Και μάλιστα υποβροχή, ε! Δεν γίνεται, θέλουμε ποιότητα. Θα τα πούμε αυτά όμω, έχουμε καιρό. Πάντω, συμφωνώ απόλυτα με τη δήλωση του Κανό ο οποίο είπε πω το ποδόσφαιρο δεν είναι καθόλου σημαντικό μπροστά στην τραγωδία στα Τέμπη. Εννοείται αυτό το πράγμα, τι να λέμε τώρα, το συζητάμε. σα ίσα εδώ τα λέμε αυτά τα ποδοσφαιρικά για να ξεχνιόμαστε, ε! που εκεί δεν ξέρω αν το έμαθε με το που ξεκίνησε το τρένο να πούμε, αυτοί στήσανε γλέντι. Με μουσικές, ιστορίες, τίποτα, αδιάφοροι, τα κλασικά αυτά που ζούμε καθημερινά. Που εντάξει, έχουμε μαζί σου, ωραίο το γλέντι εδώ στην Ελλάδα, εννοείται, εντάξει, το κάνουμε και λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει, αλλά τέλος πάντων, χαλάλι, πρέπει όμως να λίγο μαζευτούμε, να σκεφτούμε και λίγο πιο έτσι συνετά, λίγο πιο σοβαρά, να μην γίνονται αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν φταίνε μόνο οι 300 στη Βουλή, φταίνε και οι υπόλοιποι, έτσι. Η πλειοψηφία, η οποία βλέπει τι γίνεται. Βλέπει πώ λειτουργούν, πώ σκέφτονται. Ο άλλο μου λέει σε πέντε λεπτά, ξέρω εγώ, το τάδε τάδε και κάνει 5 ζωέ. Όχι πέντε λεπτά. Λοιπόν, αυτό, ακόμη και αυτό δηλαδή, εμένα δεν μου αρέσει, δεν το γουστάρω. Εγώ όμω σου πω πέντε λεπτά, έχω κάνει τέσσερα λεπτά και 59 δευτερόλεπτα το πολύ, πρόσεξε. Το πολύ. Να, ορίστε και ένα καλό που πήραμε εκεί στη γενέτειρά μου από του Άγγλου. Έστω ένα καλό. Τι να πει τώρα, πραγματικά είναι εξοργιστικό. Επανέρχομαι στον Εμβυλά τον εικονιζόμενο να πω ότι δυστυχώ παίζει να μην προλάβει και την ΑΕΚ. Δηλαδή είσαι με Παπασταθόπουλο εκτό, με Εμβυλά εκτό, και άμα χτυπά ξύλο σου πάρει και ο Ιμπαμχουάν κάρτα με το λαβαδιακό, εκτό κι αυτό. Ωραία, εκεί στον άξονα, ειδικά πίσω και στο κέντρο, θα μπει εσύ κι εγώ. Κατάλαβε, εσύ που με ακού κι εγώ που τα λέω εδώ. Τι να πω, καλύτερα θα τα πηγαίναμε σε σύγκριση με τον Κασάμι για παράδειγμα ή και εγώ δεν ξέρω τι άλλο ετοιμάζουν εκεί. Εντάξει, υπάρχει και ο Χρυσόπουλο, τον οποίο αποκτήσαμε από τον Άρη, εξαίρετο νεαρό, έτσι. Παίχτη αυτά, ταλέντο. Βλέπει, ακαδημίε ωραίε έχουν εκεί στο βορρά, στην Ελλάδα. Και ταλέντα, πάντα έβγαζε η Βόρεια Ελλάδα παίχτε. Γι' αυτό και πρέπει να έχουμε τα μάτια μα 14, να κοιτάμε δεξιά-αριστερά, να τα μαζεύουμε αυτά τα ταλέντα, να μην τα παίρνει ο Πάο, και ειδικά που εκεί, σε αυτό το τομέα, είναι κορυφή για μένα, στην Ελλάδα. Να μην τα παίρνει φυσικά ούτε και η ΑΕΚ, αλλά ούτε και ο Παναθναϊκό. Που κι αυτό δούλευε έτσι εξαιρετικά και τεματοφύλακε εκεί, Κονομόπουλο. Καλό τεματοφύλακα ήταν και δούλευε ωραία. Να τα λέμε αυτά. Ε, ναι, τον Νικοπολίδη ποιο νομίζει τον έφτιαξε, τον έστρωσε. Χαλκιάδε, έστω. Και τόσο καιρό προσωπικά πάντα είχα βαφτεί στον Ολυμπιακό Μονόφθαλμο ανάμεσα στου τυφλού. Όλα τα χρόνια αυτά. Ειδικά τα τελευταία. Όπου και το παίρναμε ρελαντί, Σβηστέ μηχανέ, ειδικά πέρυσι είδε. Ήμασταν οι μονόφθαλμοι ανάμεσα στου τυφλού. Αυτό όμω είναι ρίσκο. Πρέπει και εσύ να βλέπει και από τα δύο μάτια, κατάλαβε. Ε, ναι, α τον κύκλοπα τώρα και το, αυτόν τον πολύφημο. Θα βλέπει από τα δύο γιατί τι γίνεται. Ρισκάρει ότι θα σε φτάσει ο άλλο. Ανοίξει κανένα μάτι, κατάλαβε. Και μετά θα είστε και οι δύο μονόφθαλμοι. Να η ΑΕΚ, να ο Πάθνακο, να ο ΠΑΟΚ, κατάλαβε. Την ψαλίδα, εσύ ο Ολυμπιακό τη μίκρινε. Την έκλεισε. Εσύ η δίκη του Ολυμπιακού. Ε, βέβαια, ποιο είναι. Εμεί οι φίλε και οι φίλοι του Ολυμπιακού. Έλα τώρα. Και πριν πάω τώρα στα δικά σα σχόλια, να πω για τον Μπακαμπού ότι δεν έχει βάλει μόνο γκολ στα εύκολα παιχνίδια, δεν έχει βάλει και με τον Άρη. Εκτό από Παναγικό, Πάοκ και Αεκ. Και μιλάμε τώρα ότι Πά έβαζε διψήφιο αριθμό γκολ στη Villarreal. Βέβαια, δεν ξέρω με ποιο τα βάζε. Μήπω με καμιά Μπέτη, ξέρω εγώ, καμιά μικρή αντίστοιχη εκεί πέρα. Πάντω με Real Madrid και Μπαρσελόνε και τέτοια δεν νομίζω. Μα να έχει ξεπέσει τόσο πολύ. Είδε. Είδε που η Μαρσέικ δεν είναι κορόιδο που τον άφησε ελεύθερο. Μαζεύει τα ποφάγια του αλουνού, είναι δυνατόν. Άσε πως έχει και το ροντινέ εδώ που κινδυνεύει από κάρτε και αυτό κίτρινε έχει μαζέψει. Τώρα θα μείνει εκτό, ορίστε. Πάλι καλά που θα είναι αυτό γιατί δεν είσαι άλλον εκεί δεξιμπακ, το ξέρει. Άλλον ένα αυτό του χειμώνα τώρα που έδιωξε και ορθώ Βρυσάλικο και άβυλα, και έφερε μόνο το ροντινέ εκεί πέρα. Τι να σου πω, Άξιοι τη μοίρα του στη διοίκηση του Ολυμπιακού, εφόσον το χάσουμε, εφόσον χτυπάω ξύλο, ε! Και να μου χάνει τα άχαστα ο μπακαμπού τώρα, και να μην μπασάρει ο ροντινέι όταν πρέπει ή να σεντράρει. Αυτά μα εκνευρίζουνε. Και τώρα ο ροντινέι που λε θα μείνει εκτό για 15 μέρε, ε! Άρα επενέρχεται με την ΑΕ εκτό ρυθμού, ε! Και γενικά η κεντρική αμυντική σου πρέπει να ξέρουν και μπάλα, όπω ξέρει ο Χατζηδιάκο, όπω ήξερε ο Σεμέντο. Τώρα δεν έχει για build-up εκεί και βλέπει τι γίνεται. Από τότε που παραγωνίστηκε ο Σεμέντο, με την ιστορία αυτή που έγινε, τη στημένη, εντάξει, άντε μπράβο, να τα πούμε και όλα, τι αλήθειε. Δεν θα πω βέβαια ποιοι το στήσανε κτλ. Εντάξει, αυτό το αφήνω στη φαντασία τη κάθε μία και του καθενό. Το θέμα είναι ότι έγινε το κακό του Ολυμπιακού εκεί. Τον έχασε τον παίχτη, εντάξει, είναι λίγο αλητάμπουρα, δεν πειράζει. Καλό παιδί! Θα τον διαχειριστεί, ωραία! Εντάξει, τώρα έκτοτε τίποτα. Βλέπει: Δεν έχει αντικατασταθεί. Τα ίδια με τσιμίκα, τα ίδια με Γιγέρ. Μετά έχουμε ξαναπεί εδώ πέρα. Έχει κουράσει όλο αυτό. Για πάμε στα δικά σα σχόλια. Α, και να πω ότι το βράδυ εννοείται: Υπάρχει εκπομπή μετά τον αγώνα Αρμάνι Μιλάνο Ολυμπιακό. Όπου εκεί εννοείται στηρίζουμε. Και όχι επειδή πάει καλά, να μην λέμε τίποτα εκεί, μόκο. Και στο ποδόσφαιρο που βλέπουμε τα χειρότερα να τα λέμε συνέχεια, ναι, να τα λέμε, αλλά θα λέμε και τα καλά. Έτσι πάει. Ολυμπιακό τα εύκολα, αλλά και φυσικά ολυμπιακό τα δύσκολα. Ξεκινάω από τον Άγγελο, τον Κακλαμάνη. καλησπέριζε, καλησπέριζω και εγώ, και ο χρόνο πει τα ίδια. Μετά ο Νίκ Ζαχά λέει για 11 Μαρτίου Σάββατο λέει ο αγώνα Ολυμπιακό το κύπελο, όχι αυτό δεν νομίζω να γίνει, που λε. Πιο πολύ το κόβω για Μεγάλη Τετάρτη, πρόσεξε. Μετά ο Πάνος Ζιές δεν μπορεί να χωνέψει, λέει, την τραγωδία στα τέμπη, τον έχει συγκλονίσει. Ε, δεν είσαι ο μόνος, πίστεψέ με. Μετά ο Άκης, ο 7 από Άγιο Λευτέρη. Καλησπερίζει, να είμαι καλά, να είσαι κι εσύ. Μετά ο Ιούλ Μπρένερ, ένας παλιός στοπιός <laughs> από τη Ρωσία, που ήρθε Αμερική και βρήκε την υγειά του και αυτός γλίτωσε. Έπεσε εκεί στα Westerns, χαμός, cowboys εκεί με τον John Wayne. Πού τον θυμήθηκε, τρομερός. Φίλο τη ΑΕΚ είναι. Καλησπέριζει και λέει καλή επιτυχία στην ΑΕΚΑΡΑ του. Εντάξει, εγώ το δέχομαι το ΑΕΚΑΡΑ, δεν έχω πρόβλημα. Να σου πω γιατί. Γιατί είναι δικαίωμά σου το να πιστεύει ότι η ΑΕΚ είναι ΑΕΚΑΡΑ. Ασχέτω του τι πιστεύω εγώ ή οποιοδήποτε άλλο, αλλή Αφού δεν προκαλεί, δεν βρίζει, εγώ μαζί σου είμαι. Και βλέπει, κάναμε και το χιούμορ εκεί, μια χαρά. Κατά τα άλλα, όμω, λέει θα ρίξει τέσσερα η ΑΕΚ, του Καραϊσκάκη για το κύπελο και του λέει ο Άκη από τον Λευτέρη, από έτσι, το Τέξα Παλιά στο Τέξα δηλαδή, αυτό που λέγαμε και στο στρατό, θυμάμαι. Εδώ πέρα. Μετά, ο Άγγελο πολύ σωστά εδώ λέει, σκέτο Άγγελος, ότι η Ελλάδα έτσι λειτουργεί εντό αγωγικών, με βίσματα και κόμματα επί χρόνια. Ε, ναι, ξέρω, και έχουν και χρώματα στα παιδιά τα οποία βολεύουν ε, και τέτοια. Ε, ναι, ξέρει το λάδι, αυτά, ένα δώρο, ξέρει τώρα τι γίνεται. Ε, εντάξει, εγώ τα συχαίνομαι, δεν μπορώ, πραγματικά. Και αυτό που αξίζει μένει στην απ έξω. Και παίρνει τη θέση αυτό που έχει το προνόμιο τη γνωριμία και αυτά. Και πάει χαμένη η χώρα. Γι' αυτό πάει έξω ο κόσμο και χαλάει τον κόσμο. Γίνεται. Αμερικέ, Αγγλίε, Γερμανίε, Αυστραλίε, Καναδάδε. Καταλαβέ. Είναι εξοργιστικό. Και προσθέτει ο Άκη από τον Αγιολευτέρη ότι η Ελλάδα τρώει τα παιδιά τη. Βεβαίω. Τον κολοκοτρώνει, τον κλείσανε μέσα. Τον ήρωα, ρε, θα κλείσει μέσα. Φαντάζεσαι στην Αμερική να κλείνανε μέσα τον George Washington. Τι λε τώρα. Τέλο πάντων, δεν το συνεχίζω γιατί εντάξει, θα νευριάσω και θα βρίσω και δεν θέλω. Εννοείται. Και στο τέλο ο Άκη λέει ότι πρέπει ο Βαγγέλη, ο Μαρινάκη να φέρει πίσω τον Τσιμίκα. Εντάξει, όπω είναι τώρα ο Τσιμίκα, δύσκολα γυρνάει. Βλέπει, παίζει και ωραία εκεί. Όλα. Ανεβοκατεβαίνει ακόμα αυτό. Όταν καεί, θα επιστρέψει η Ελλάδα. Δυστυχώ αυτή είναι η αλήθεια. Μετά η Μαρία Θεοδωροπούλου, δεν είχα δει κυρία, εντάξει, τέλο πάντων, δηλώνει έτσι εκνευρισμένη λόγω του Ρεάπτσουκ, δεν ξέρω τι θέλει να πει, emojis έχει στείλει μόνο. Και εγώ αυτά δεν τα ξέρω. Εγώ με κουβέντε μιλάω. Όπω παλιά. Ε, ναι, τώρα φατσούλε. Τι με 15 χρονών. Μετά Νίκ Πελασγό. Με αποκαλεί Δεν πειράζει. Μάλλον μπέρδεψε τι εκπομπέ. Εδώ είναι το φιλάθλον. Δεν είμαστε ούτε φίρμε εδώ, τίποτα. Άρης, Άρης... Του παίχτε λέει ποιο επιλέγει. Έλαντε. Μήπω γίνεται από κανέναν αντιπρόεδρο Δελτά. Δεν ξέρω. Θέλω να πιστεύω πω όχι. Διότι δεν είναι η δουλειά του αυτή. Χρειαζόμαστε κατά τα άλλα, λέει, 4 με 5 παίχτε. Αφού πήρε τόσα εκατομμύρια για ποντένσε τον έναν τον άλλον πωλήσει, πού τα λέει. Δεν βρίσκει ε, αντικαταστάτε τώρα. Και ζητά από τον πρόεδρο να προστατέψει τον Ολυμπιακό μα, εξάλλου έχει τόσα καράβια. Εντάξει, άλλο τα καράβια, άλλο ο Ολυμπιακό, ε. Όπω και άλλο η Nottingham Forest. Καμία σχέση, βλέπει. σα ίσα που κακό μα έχει κάνει η Nottingham Forest. Είναι η αλήθεια. Τρομάρα τη. Μετά. Κώστα Κεφαλίδη το αρέσει, λέει ο Ζηρού, μάλιστα. Και θα έρθει ο Ζηρού τώρα στην ηλικία που είναι. Εντάξει, ο Ζηρού έχει ωραίο τελείωμα. Αλλά είναι τώρα για τα μερεμέτια κατά τα άλλα. Δεν τρέχει. Δεν μπορεί να περπατήσει. Θέλει φτερά, πολύ έτσι ταχύτατα. Να τον στηρίξουν και να τον υποστηρίξουν αυτό τον παίχτη. Τι λε τώρα. Ο Ζηρού για Ολυμπιακό. Τι να σου πω, εντάξει. Μαζί λέει με Καμπράλ θα κάνανε λέει παπάδε, μάλιστα. Και ο Ελγκαζή τη Άστεν Ο Χούμελ πίσω λέει, μπορούσε η ο Γκουστάβο Ενρίκε τη Φενέρ, καλό αμυντικό. Και ο Έντερσεν τη ε, Manchester City, ο Βραζιλιάνο. Ε, εντάξει τώρα, από εθνική Βραζιλία να έρθει ο Ολυμπιακό και να μείνει στα τελειώματά του, ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα. Εγώ απλά μεταφέρω τα λεγόμενά σου. Και όσε και όσοι ακούνε, κρίνουν. Πρέπει λέει να χτίσουμε την ομάδα γύρω από Ινπαμ Χουάν, γύρω από Ροντινέη, Χάμε ροδρίγε λέει. Καλά, αυτό είναι λίγο χλωμό από ότι έχω μάθει. Πεμπιέλ και Πασχαλάκη. Όλοι οι υπόλοιποι λέει ξύλωμα. Εντάξει, θα κρατήσει και λαραμπί. Λαραμπί δεν πάει πουθενά. Κάτσε. Και ο Βαλμποενά είπαμε διοίκηση. Πώ Αλλά και τον Εμβιλά θα κρατούσα εγώ για δεύτερο. Το τονίζω. Με την εμπειρία του να βοηθάει. Τι λε τώρα. Πάντω μου αρέσει που έχει πολλά να πει. Άμα είναι έτσι, να σε βγάλω εδώ πέρα να τα πει. Έτσι, στα ίσα. Να μην τα λέω εγώ. Από τα σχόλιά σου. Να έτσι, να σε βγάλω εδώ χήμα, φορά παρτίδα. Να μιλήσει. Μέσω Facebook. Γι' αυτό το βάζω από κάτω και για σένα και για όσε και όσου έχουν κανένα πρόβλημα, μήπω να γνωριστούμε καλύτερα, ξέρω εγώ. Για Ολυμπιακού μιλάω τώρα, ε. Ολυμπιακού, το τονίζω. Λάτρη διοικούντων, Λάτρη ποδοσφαιριστών, να έχετε κανένα πρόβλημα, να τα βρούμε από κοντά. Ε, είναι, τώρα, αντί να βρει εδώ, α πούμε, δεν αξίζει, είναι. πώ το λένε, άνανδρο. Έλα από κοντά, βρήσαι με να δει την αντίδρασή μου, ξέρω εγώ. Να με τεστάρει. Όπω είμαστε, λέει τώρα, τέλο πάντων, ο Κώστα ο Κεφαλίδη. Έτσι και παίζαμε Champions League. Το κοντέρ λέει θα μέτραγε εκεί τα γκολ. Ε, ναι, λογικό είναι αυτό. Εκεί συμφωνούμε. Όπω είναι ο Ολυμπιακό τώρα, άστο. Μα γι' αυτό δεν πέρασε κιόλα, δικαίω. Άμα άξιζε πω παλιότερα θα είχε περάσει ο Μίλο, θα είχε προκριθεί. Άλλη μόνο. Δηλαδή δεν αδικήθηκε. Μετά λέει το αρέσουν από Έλληνε Παπα-Νικολάου. Καλό, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Στο κέντρο, μ' αρέσει. Ο Φούντα, ποιο Φούντα. Αυτό στην Αμερική που είναι στην Ku Klux Klan. Ελά τώρα, φέρουμε τέτοιο παίξ στον Ολυμπιακό. Δεν γίνονται αυτά που λε με το φούντα. Ψάξ το λίγο με το φούντα και θα καταλάβει. Τον ταξιάρχη δεν λε. Ε, άντε μπράβο. Αυτό είναι η κλάνσμαν. Πώ το λένε. Άστο, δεν ξέρει από τέτοια μάλλον. Στον Ολυμπιακό δεν παίρνανε αυτά. Ε, θα είναι ο φούντα μέσα και θα είναι ο καρεμπέ στη διοίκηση. Για παράδειγμα. Δεν γίνεται. Δεν είναι ο Ολυμπιακό έτσι. Δεν πρεσβεύει τέτοια πράγματα. Ασχέτω αν υπάρχουν, εννοείται που έχουν τέτοιε σκέψει και φύλαχλοι. Βλέπει εδώ τι γίνεται. Ο άλλο μου έλεγε τώρα γιατί να παίζει, ξέρω εγώ, Αφρικανό στον Ολυμπιακό. Δεν θέλει. Εντάξει. Τι να κάνω εγώ τώρα. Δεν μπορώ να τον μάθω να σκέφτεται. Να μην κρίνει του άλλου από την εμφάνισή του. Εδώ και τον πρόεδρο τον ίδιο τον βρίζουνε. Έτσι, λόγω των κιλών, των παραπάνω. Και τι έγινε. μαγιά του. Γουστάρι να έχει κιλά. Δεν με νοιάζει εμένα. Με νοιάζει τι κάνει στον Ολυμπιακό. Η ουσία. Σταματήστε τα αυτά λοιπόν και ξυπνήστε, ορισμένε και ορισμένοι. Εδώ εγώ δεν χαϊδεύω αυτιά γενικά, βλέπει. Και ούτε για να με ακούσει, ξέρω εγώ, ποτέ μισό και με ακούσει άμα διαφωνεί. Έτσι δεν πάει. Αυτό βέβαια πάει σε εκείνα τα άτομα που έχουν τέτοιε σκέψει, εννοείται. Δεν πάει σε εκείνε και εκείνου που έχουμε εδώ άλλο σεβασμό κι αυτά. Μετά λέγε το Τζόλι μαζί σου και εκεί και Μαυροπάνο, κοίταξε. Ο Μαυροπάνο είναι πεσμένο τελευταία, αλλά δεν θα με χαλούσε, ξέρω εγώ. Και Γιανούλη, το έχουμε ξαναπεί. Γιανούλη, εγώ πρώτο το έχω πει εδώ, μάλλον δεν μ' τότε. Ότι θα μου άρεσε ο Γιανούλη. Έτσι. Αφού δεν υπάρχει τσιμίκα. Του αρέσει λέει και ο Μπακασέτα. Εντάξει, μπάλα ξέρει ο Μπακασέτα. Αλλά τώρα δεν μπορεί να πεπατήσει κι αυτό. Δεν είναι. Μικρά μέτρα, δεν βλέπει. Πέντε μέτρα δεξιά, πέντε αριστερά, πέντε προ τα μπρο, πέντε προ τα πίσω. Δεν είναι τώρα για μεγάλα πράγματα. Καλά είναι στην Τουρκία. Άστον εκεί που είναι. Γενικά πάντω συμφωνεί μαζί μου ο Κώστα Κεφαλίδη ότι από Γαλλία θα ήταν καλό να φέρναμε εκεί. Στα χάφ. Ωραία πράγματα. Τρέχουν αυτοί εκεί. Το αρέσει ο Μπακαλιόκο, εντάξει, ο παλιό Μπακαλιόκο, τώρα δεν είναι το ίδιο βέβαια. Ο Ντεναγέρ που έχει πάει Αραβία, δύσκολα να έρθει εδώ τώρα. Κονομάει εκεί πέρα, πού να έρθει εδώ. Και γενικά θέλει η ομάδα να έχει 29 παίκτε. Εντάξει, και 33 να έχει, μέχρι εκεί για μένα. Παραπάνω όχι. Και το θέμα τη γκρίνια είναι το ζήτημα, ξέρει αυτό. Μετά ο Λικούργο ο Αλευρά, μιλάει έτσι για τα νέα παιδιά που χάθηκαν εκεί με το τρένο, άστα να πάνε, ναι, όντω το πένθο αυτό είναι. Άλλο πράγμα. Και όσο λέει για τα τριήμερα, λέει εθνικά πένθη, λέει. Τα γράφει, λέει, εκεί που δεν πιάνει μελάνη, διότι είναι υποκρισία αυτό το πράγμα, λέει, και ανέντιμο. Μάλιστα. Δεν πολιτικολογεί, λέει, σεβόμενο την εκπομπή. Καλά κάνει, δεν χρειάζεται. Αλλά και πάνω απ' όλα, σέβεται τα θύματα. Τέλο πάντων, εντάξει, ναι, πολλά αυτή είναι. Γενικά, φταίει η Ελλάδα. Όχι ω Ελλάδα, έτσι, κατάλαβε πώ το λέω. Σαν οτροπία, σαν κράτο, σαν όλα. Αυτό. Αυτό το ξέρεις και ο μήνας έχει 9 δεν τρέχει τίποτα και τι έγινε. Πάμε και όπου βγει, μετά πάει κατά διάολο το πράγμα. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, εμένα και η γλώσσα μου να μαλλιάσει δεν θα αλλάξει κάτι, βλέπεις. Όχι το 2.000 τόσο, ούτε το 3.000, έτσι όπως το πάνε. Το τροπάριο, ε, ναι. Και θεωρεί τέλος, λέω, οδό, ο δω Λικούργος Αλευράς, ότι δεν υπάρχουν, λέει, Έλληνες, αλλά Ελληνόφωνοι. Μάλιστα. Εντάξει, μετά, Γιωβάνι Καπούτο, Ξαράκι λέει και εγώ. Α, εσύ λες για τα, αυτά τα ζώδια. Ναι, ηχθεί. Αυτό. Μου το έχουν μάθει. Ηχθεί λέει με οροσκόπο Παρθένο. Μέχρι εκεί, αυτό ξέρω. Έτσι. Και ο Παρθένο λέει είναι που με κάνει τυπικό, λέει και με καθαριότητε και με τέτοια. Ε, εντάξει, τι να κάνω. Δεν, η αλήθεια είναι ότι δεν τα πιστεύω. Στο λέω στα ίσα. Τα θεωρώ συμπτώσει. Πάντω οι περισσότεροι έχουν γεννηθεί το Μάρτι. Έτσι και εγώ 19 Μαρτίου, έτσι και εσύ 7. Μάλιστα, μετά 7 που μένει Κύπρο, αλλά είναι από Πειραιά. Εμεί, λέει, οι Έλληνε στο εξωτερικού, λέει, την πονάμε περισσότερο. Ε, χαίρο πολύ. Και μετά, όταν λέμε αλήθειε, μα λένε εδώ πέρα ότι είμαστε ανθέλληνε. Κατάλαβε. Που εμεί ήρθαμε και υπηρετήσαμε στον ελληνικό στρατό κανονική θητεία, κανονικότατη. Δωδεκά μήνο τότε, το 2005 μέχρι το 2006, βεβαίω. Τραβήξαμε λούκια, ιστορίε, δυσκολίε. Δεν ήταν επεξεγέλαση με γνωριμίε. Εντάξει. Ό,τι επάγγελμα υπάρχει στον κόσμο, το έκανα προσωπικά στο στρατό. Εντάξει. Και υπάρχουν και μάρτυρε. Άντε. Μετά ο Νίκο, ο Πάο 18, τον έχω ξαναρωτήσει εδώ πέρα, άμα είναι Παναθναϊκό, γιατί μου έλεγε εμεί. Και μιλούσε για τον Ολυμπιακό. Δεν κατάλαβα κι εγώ. Μάλλον ντρέπεται να μα πει την ομάδα του. Δεν έχω ιδέα. Τον έχω ρωτήσει δύο φορέ. Στην τρίτη καίγεσαι, εννοείται, έτσι. Άμα δεν απαντήσει. Λέει ότι εντάξει. Έχω απόλυτο δίκιο στον αφορά τον Μπερνάρ, ότι είναι δεφορμέ. Ε, ναι, αυτό φαίνεται. Κάνει μπαμ. Μετά ο Νικόλαο, ο Καβουσανάκης, μεγάλο παίχτη ο Βαλμπουενά, μαζί σου είμαι. Μετά ξανά ο Τζιοβάνι Καπούτο λέει οργή με αυτά που γίνονται. Μια ζωή τα ίδια, καμία αξιοκρατία. Κακώ υπάρχει το εγώ, υπάρχει το εμεί. Εντάξει στην Ελλάδα δυστυχώ υπάρχει το εγώ. Παρτάκιδε, κομπιναδόροι, καλοπερασάκιδε, υποκριτέ, ψεύτε, έχουμε πολλού τέτοιου. Ρουφιάνου, άσε σου λέω. Εδώ το κανάλι μου ρουφιανέψανε να πούμε. Αλλά πήραν από τα τρία το μακρύτερο. Ολυμπιακή τώρα, έτσι. Ολυμπιακή. Από τα τρία το μακρύτερο πήραν, ξαναλέω. Το βλικά μου. Πίπα λοκό. Διότι βλέπει, εγώ είμαι ακόμα εδώ. Και τέλο ο Δημήτρη Χριστοδουλέας. Το μοναδικό μέλο του καναλιού. Ευκαιρία λέει που δεν έγινε ο αγώνα Ολυμπιακού με την ΑΕΚ να δει Premier League. Βέβαια. Και είδε εκεί το ΣΑ, τον Ποντένσε, τον Τζιμίκα και αν απολούσε τη φάση εδώ που είχαμε, βέβαια, νοσταλγία. Πριν από δύο χρόνια, ναι, ναι. Όσο για Χάμε Ροντρίγε, κορδελίτσα λέει και τον Εδίνη. Χτε κιόλα. Πεχταρά, τεράστια κλάση έτσι παγκόσμια, αλλά βαρύ. Σοφτ και τραυματία. Το έχω πει κι εγώ. Δαντελένιο, τυτίκα στυλ. Έτσι τα ίδια και ο Κανό, τα ίδια και ο Φορτούνη. Έχουμε μπλέξει με αυτού. Και ο Μπιέλ έτσι προ τα κοιτίνη. Αν και είναι λίγο πιο σκληρό, λίγο έτσι. Εγώ όταν τα έλεγα αυτά, με βρίζανε, έτσι εννοείται. Για το φορτούνι συγκεκριμένα, τα έλεγα. Θα κατέβει τα δύσκολα με το φορτούνι, να μαρκάρει εκεί τράκου, ιστορίε. Ξέχασε το. Έχασε, πάει. Πρωτάθλημα δεν παίρνει εύκολα. Βλέπει, ο Βαλμπουενά ήρθε και το πήρε μετά, που δεν το παίρνε επί δύο χρόνια με φορτούνι. Που ο φορτούνι έκανε τρομερή σεζόν, έτσι. Το 18 και άλλη μια πιο παλιά, θυμάμαι. Μέχρι εκεί. Α, κατά τα άλλα, τι έχει κάνει. Κατάλαβε. Έχει πετάξει πολλά γκολ, έχει τεχνική, για Έλληνα παίχτη είναι νούμερο ένα, έτσι, όσον αφορά την τεχνική κατάρτιση. Αλλά και πάλι θέλουμε κάτι καλύτερο. Τυχαία έπεσε κατά το ίμιση η τιμή του. Τι έφταιγε, μόνο ο προπονητή ο Μαρτίν, για παράδειγμα. Λοιπόν, εντάξει, μην πούμε σε αυτά τώρα. Να ρίχνουμε φτεξίματα μόνο σε μια πλευρά. Εντάξει. Χωρί να ξέρουμε τι έχει υποθεί και τι έχει γίνει. Λοιπόν, δεν ξαναμπαίνω σε αυτά, το έχω πει. Κατά τα άλλα, ο Δημήτρη ο Χριστοδουλέα λέει ότι Έχουμε και Μπιέλ που είναι αρκετά έτσι νεότερο, ταχύτερο και δεν τραυματίζεται τόσο εύκολα, ε, ναι. Και το μεταξύ, άσε που με τα λεφτά που παίρνει ο Χάμε Ροδρίγε, μπορεί, λέει, κάλλιστα να φέρει και δύο παιχταράδε. Βεβαίω. Να βουλώσει τρύπε, βλέπει. Για μπαλώματα χρειάζονται, βλέπει τι γίνεται. Και ο πάγκο πονάει. Δεν είναι καλό ο πάγκο του Ολυμπιακού. Αυτό να υποθεί, ε. Τέλο πάντων, τώρα αυτά τα υπόλοιπα στην εκπομπή την βραδινή μετά τον αγώνα. Ολύμπια ε, Μιλάνο, δηλαδή Αρμάνι Μιλάνο, Ολυμπιακό. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ όλε και όλου για την ακρόαση. Σα χαιρετώ. Έτσι, από τα βάθη τη καρδιά μου. Ζήτω Ολυμπιακό.